Ναι, έτσι λέει εδώ. Δεν λέμε τις ιδιοκτήτες, λέμε τις ιδιοκτησίες. Με τις ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίες των προσωρινών υπερθεματιστών. Όχι, όχι, για τα ελληνικά μιλάω τώρα. Πώς συναντάσαι με την ιδιοκτησία, προσπαθώ να καταλάβω. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς ποιος είναι η ιδιοκτησία και με συναντάσαι. Λοιπόν. Ναι, γι' αυτό όταν γίνεται πρόσωπο, έχουμε το όνομα ιδιοκτήτης, ιδιοκτήτρια. Ναι. Δεν έχουμε συνεδεία με την ιδιοκτησία. Είναι και αυτό προφανώς μέσα στις νέες αλλαγές. Εντάξει, όχι, απλώς δεν μ' άρεσε. Η πρώτη μάχη εναντίον της διαπλοκής εκερδίθη, λέει η κυβέρνηση. Μπήκε τάξη. Ναι, λοιπόν, ακούστε με. Τα κανάλια λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες. Στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Όχι παράνομες, λοιπόν. Οι κοπτόμενοι με την προσωρινότητα της άδειας να έχουν υπόψη τους ότι είναι αποδέκτες, εμπνευστές και διατηρητές της προσωρινής σύνταξης. Ο ελληνικός λαός ζει με προσωρινές συντάξεις. Και περιμένει να βγούνε. Και παίρνει ποσοστό από τη σύνταξη ως προσωρινή. Και υπάρχουν 3, 4, 5 χρόνια που περιμένουν άνθρωποι να πάρουν σύνταξη. Σωστό. Επομένως, αν αρχίσουμε από την προσωρινότητα, να μην πάμε από, παραπέρα. Δεύτερον, όταν θεωρείς το δημόσιο αγαθό προϊόν, το βγάζεις σε πληστηριασμό. Άρα, έχουμε μια γενική ιδεολογική παραδοχή ότι η πληροφόρηση και άρα οι συχνότητες είναι προϊόν. Ούτε αγαθά, ούτε ενημερώσεις, ούτε κάτι σπουδαίο. Ας τα αφήσουμε αυτά τα μεγάλα και τα σπουδαία του άρθρου 15 του Συντάγματος, το οποίο δεν τηρήθηκε ποτέ ούτε καν από την κρατική τηλεόραση. Για να πάμε στην ουσία. Επίσης θέλω να σου πω ότι τόσο αφήνω σου παράδειγμα. Άμα πάτε εσείς στο σούπερ μάρκετ, ακούστε με τώρα, γιατί καλλιεργείται ένα είδος αρένας. Και καλλιεργείται στην αρένα η αντίληψη. Εμείς οι από εδώ και εσείς οι από εκεί. Εμείς είμαστε με τον κοσμάκι, τους καθίσαμε κάτω. Είναι ένα είδος reality, λαϊκό και φτηνό στον τρόπο με τον οποίο το συνέλαβαν. Πάω στα βασικά πράγματα. Ναι. Πάτε στο σούπερ μάρκετ. 4 κονσέρβες με ντομάτες. Θα μου πεις οι ντομάτες είναι κόκκινες, άρα εξορισμού είναι αριστερές. Ενώ ας πούμε τα λάχανα είναι πράσινα, αλλά είναι εξορισμού Πασόκ. Τέλος πάντων, πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ με 4 κονσέρβες. Και βγάζετε τις 4 κονσέρβες σε πληστηριασμό. Ένα την παίρνει 40 ευρώ, ένα την παίρνει 52, ένα την παίρνει 73 και ένα την παίρνει 75. Ναι. Με βάση τι, την πείνα. Όχι, με βάση τον τρόπο για που ελύσετε το καθένας. Ακούστε με, για την ίδια κονσέρβα. Ένας που την αγοράζει 42 και ένας που την αγοράζει 75. Την ίδια κονσέρβα. Σε τι διαφέρουνε. Στα λεφτά, όπως λέει η κυβέρνηση, στην πείνα. Στα λεφτά. Εγώ πιστεύω και στην πείνα. Στην πείνα γιατί. Έχω ξέρω, εσύ να μου πεις. Το ίδιο πεινάνε. Η κυβέρνηση λέει ότι όποιος θέλει να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη. Δηλαδή αυτός που πήρε την ΕΙΔΑΠ 45 είναι μάγκας ή καραμπουζουκλής γιατί μας βαστάει από το νερό. Άρα αυτό που λες είναι. Ότι πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Όχι, τα λεφτά. Όχι, η ουσία της κυβέρνησης είναι. Γιατί είναι επιχείρημα της κυβέρνησης ότι πήγαν 250 εκατομμύρια. Δεν θα κάνουμε αφελή ανάλυση της θεωρίας των παιχνίων στα πλαίσια του ποιος ήταν έξυπνος, ποιος δεν ήταν έξυπνος, ποιος την πήρε ακριβά, ποιος την πήρε φθηνά, ποιος κοιμήθηκε σε ράντζο. Στο ράντζο κοιμήθηκαν οι καινούργοι. Οι παλιοί κοιμήθηκαν στα σπίτια τους. Και στείλαν τους υπαλλήλους τους. Που τους βγάζουν τα λεφτά τόσα χρόνια. Παμάλ, έτσι συμβαίνει στην ελεύθερη αγορά, έτσι συμβαίνει στην καταναλωτική μας ωραία κοινωνία που ζούμε. Για να μην έχουμε και μύθους. Ποιος έκατσε στα κρεβάτια τώρα και ταλαιπωρήθηκε. Και πώς ταλαιπωρήθηκε με catering 6.000 ευρώ. Για να μην, να μην έχουμε και ψευδεστήσεις. Εγώ δεν έχω μάθει ποιος έστειλε τον drone πάντως. Μόλις μάθω ποιος έστειλε τον drone θα βγάλω και συμπεράσματα για να γελάσουμε. Ναι. Πάμε λίγο παραπέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να αποκτήσει ένα κανάλι. Το απέκτησε. Το αποκτά. Ποιο κανάλι. Το αποκτά. Πιθανότατα του Καλογρίτσι. Μάλιστα. Θέλει ένα κανάλι. Και πρέπει να, να το έχει 6. Είτε είναι κυβέρνηση είτε δεν είναι συγκυβέρνηση. Πώς θα το αποκτούσε. Κλείνοντας 6. Μα πώς θα το αποκτούσε. Μάλιστα. Αυτό ήταν ο τρόπος. Πώς θα το αποκτούσε. Να ένα δώσει. Κανάλι. Άλλη. Λέω πώς θα το αποκτούσε. Να δώσει και άλλη άδεια σε κάποιον. Γιατί να δώσει και άλλη άδεια σε κάποιον. Ναι, ναι, αλλά για να έχει ένα κανάλι και να είναι και αποτελεσματικό πρέπει ο ανταγωνισμός να είναι περιορισμένος. Στα μέτρα σου. Σωστή αυτή η παραμονή. Δεύτερον, όταν έχει υπάρξει στο πολιτικό σκηνικό όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια και ο συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ με διοχετευμένους ανθρώπους στα μίντια ευθέως δυσανάλογα της εκλογικής δύναμης, ας αφαιθούν τα παραμύθια περί αντικειμενικότητας για να μην τρελαθούμε. Ένα το κρατούμενο. Έχω κάνει 20 χρόνια στην, πώς τη λένε, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ποιος παρουσιάζεται και πού παρουσιάζεται. Μετά, όλα αυτά τα παράνομα κανάλια, όλα τα κόμματα που συζητάνε σήμερα, πρωτοστατούντος του ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγανε δημοσιογράφους από τα παράνομα κανάλια για να πάνε να εμφανιστούν απέναντί τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Και έχουν κάνει σελεξιόν. Σωστό. Εγώ σωστό. Δεν θέλω τον Χατζηνικολάου, θέλω την Κοσιόνη. Δεν θέλω την Κοσιόνη, θέλω τον Φούφουτο.
Σωστά ή κάνω λάθος? Σωστό, σωστό. Όλα τα προηγούμενα το παίξανε χρόνια. Το παιχνιδάκι παντού όλοι. Φάγανε την προσωρινότητα στη μάπα όλοι. Ήρθε η εξουσία και η εξουσία πρέπει να ανακατέψει την τραπούλα με παράλογο τρόπο. Με παράλογο τρόπο, από την ώρα που, εγώ σας λέω, φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση που δεν τα προκήρυξε, που δεν πήρε λεφτά. Μη μου το πασπαλίζεις αυτό το πράγμα, ξέρεις, είναι σαν τους ποδοσφαιριστές. Που μόλις πάρουν ένα ακριβό συμβόλαιο, ανέκαθεν ήταν Arsenal. Μόλις τους πάρει Manchester United, ανέκαθεν ήταν Manchester United. Από μικρό παιδί. Πες την αλήθεια, ρε παιδάκι μου, είσαι άλλη ομάδα και είσαι άλλος επαγγελματίας. Μπήκανε στον επαγγελματισμό των media. Θα έρθουν εκλογές, θα έρθουν μια σειρά από πράγματα. Αφού είναι τόσο καλοί μάγκες, γιατί η διαπραγμάτευση η δικιά τους πήρε μόνο 17 ώρες και κατέληξε σε μνημόνιο? Σωστό. Και αυτή πήρε 90. Και όταν θα έχουν δικό τους κανάλι φιλικό, τι θα προασπίζονται, για παράδειγμα, το δεν πληρώνω στα διόδια? Την κατάργηση που μετά ο εργολάβος δεν θα παίρνει τα λεφτά που έχει κάνει η επένδυση εδώ και πάμε λέγοντας. Δύο παράμετρα. Δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Ακούστε με τώρα. Ναι. Υπάρχουν καναλάρχες οι οποίοι, για παράδειγμα, το Star δεν χρωστάει πουθενά. Δεν έχει δανειστεί. Ε, έχει δανεί. Εγώ σου λέω. Εξυπηρετούμενα. Μα εξυπηρετούμενα. Εξυπηρετούμενα, ναι. Βρείτε μου κάποιον που δεν έχει δανειστεί. Όχι, όλοι, μα το λέμε συνέχεια εδώ. Το θέμα είναι να εξυπηρετείς αυτά που έχεις δανειστεί. Ωραία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ακούστε, είμαστε στη χώρα που το Έμινες Παυλόπουλος έβγαλε πρόεδρο Δημοκρατίας και μία πίτσα σε παράνομο κανάλι έχει κάνει αρχηγό κόμματος. Καλά, ο κόσμος ψήφισε. Είμαστε σε μία χώρα. Είμαστε σε μία. Όχι, όχι. Αυτό λέω. Αυτό ξέρουν και εκεί πατάνε. Μα αυτό ξέρουν και εκεί πατάνε. Ακούστε, είσαστε σε μία χώρα η οποία έφτιαξε πρωινό καφέ πάνω στο ειδικό δικαστήριο και μετά ο πρωινός καφές έγινε πολιτική διαδικασία. Μην κοροϊδευόμαστε. Το παιχνίδι της διαπλοκής δεν συνίσταται μόνο στην εικόνα. Η εικόνα είναι περιτύλιγμα. Η διαπλοκή δεν είναι κάτι παράξενο. Είναι σύμφυτο του συστήματος της ελεύθερης αγοράς. Συστήνω σε όλους που θέλουν να βγάλουν μια ανάκρη με το τι συμβαίνει στη χώρα, στον κόσμο, στην περιοχή, γιατί ξημερώνει 6 Σεπτεμβρίου και τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου, χωρίς μίντια, χωρίς τίποτα, μέσα σε μια νύχτα, ο ελληνισμός της πόλης το 1955, εγώ γεννήθηκα το 54, ξυλώθηκε και διαλύθηκε. Και δεν θα υπάρξει μισό κανάλι να θυμίσει πως μπορεί να ξυλωθεί ένας πληθυσμός, μια χώρα σε μια νύχτα. History TV έχει, λέει, μάλλον ένα, να λέει, κάνω και εγώ μια διαφήμιση τώρα από εδώ. Στο ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τα γεγονότα της πόλης. Το μόνο που βρήκα να παίζεται αυτές τις μέρες στα κανάλια και θα παιχθεί αύριο, νομίζω, τέτοια ώρα. Για όποιον ενδιαφέρεται. 1800 εργαζόμενοι στο. Τώρα ερχόμαστε. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, έχουμε ένα σωματείο εκπληκτικό, το οποίο έζησε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ουκά με καθεύδυν το της ΕΣΥΑ Τρόπεων. Μάλιστα. Αντέδρασε πάρα πολύ ωραία μετά. Ξέρεις τι εννοώ. Μία μέρα πριν αρχίσει ο διαγωνισμός. Την Τρίτη το βράδυ στις 10:24 και ενώ ήταν σε εξέλιξη ο διαγωνισμός με μία ανακοίνωση. Ωραία. Αυτά είναι από μόνα τους. Πώς λέμε, έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου, έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια. Πάμε στους εργαζόμενους. Δεύτερον, πάμε στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή θα βρεθούν όχι απλώς στον δρόμο, αλλά με ένα ταμείο. Στο οποίο η κυβέρνηση, όταν μιλάτε για έλεγχο της ενημέρωσης, πρέπει να σκεφτείτε ότι πριν φτάσουμε στις άδειες, η κυβέρνηση έχει βάλει έλεγχο στην ενημέρωση, βάζοντας χέρι στο Ταμείο των Δημοσιογράφων και αγγίζοντας το αγγελιώσιμο και αλλάζοντας τους όρους του παιχνιδιού. Άρα οι δημοσιογράφοι είναι σε εξατομικευμένο επίπεδο ο καθένας από αυτούς, εξαρτώμενος από εξελίξεις άξισης της μνημονιακής εξουσίας από τα αριστερά. Επομένως, μην φτάσουμε επειδή είναι τα κανάλια και επειδή είναι οι άδειες, και αν θα την έχει ο Καλογρίτσας, αν την έχει ο Ελαφούζος, την έχει ο ένας, την έχει ο άλλος. Η θεωρία των παιγνίων. Σας θυμίζω δε ότι είμαστε σε μια χώρα στην οποία κατά κόρον υπερπροβλήθηκαν οι άνθρωποι τους οποίους ο ίδιος μετά έδιωξε. Πώς συζητάνε αυτόγραφο από το Βαρουφάκι τώρα? Για να μην έχει ψευδεστήσει στον κόσμο ότι στην τηλεόραση όλα παίζονται και ότι άμα κάποιος εμφανίζεται στην τηλεόραση. Εντάξει, άμα εμφανιζόταν μόνο άνθρωποι στην τηλεόραση, γιατί να μην έχει γίνει εδώ και 15 χρόνια πρόεδρος Δημοκρατίας η Μενεγάκη. Καλύτερη και αξιοπρεπέστερη είναι και δεν πουλήσε και ποτέ και κανένα προϊόν που δεν ήξερα το πουλάει. Πρέπει να κλείσει. Δεν πουλήσε και φούμαρα. Αλλά άμα μου έρχεται κάποιος να μου λέει ότι όλο αυτό το κάνει γιατί θα πουλιέται ο Μπρέχτ σε συσκευασία υαλουρονικού, να πάρω να τα πει κάπου αλλού. Να πάρω να τα πει κάπου αλλού σε επίπεδο κουλτούρα. Κάπου να βάλουμε μία τάξη στα πράγματα.
Είναι ένα παιχνίδι τζογαδόρικο για τον έλεγχο της επικοινωνίας, προσίδιον όφελος, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπολίτευση, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κυβέρνηση. Φροντίζει και τα νότα του και το μέλλον του. Το παιχνίδι το έχουμε δει να ανοίγουν και να κλείνουν πριν από μερικά χρόνια. Σας έλεγε κάποιος ότι θα κλείσει η ελευθεροτυπία και θα βρεθεί ο κόσμος στο δρόμο, θα λέγατε είστε τρελοί. Αν κάποιος πριν από λίγα χρόνια σας έλεγε ότι θα κλείσει το Μέγκα, θα λέγατε ότι είναι τρελοί. Αν κάποιος σας έλεγε πριν από λίγα χρόνια ότι η επικουρική που είναι δικιά σου σύνταξη θα σου την πάρει κάποιος και θα σου ευρισκότανε ένας κατρούγκαλος να σου λέει ότι με 385 είσαι πλούσιος, σκάσε και προχώρα. Τελείωσε. Θα και αν φανταζόσαστε ποτέ τον Γκουρουπλή τώρα, σήμερα, να λέει αυτά που είπες πριν από λίγο σε εσάς, εγώ θα σας απαντήσω ότι ο κύριος που καθόταν πριν στη θέση που κάθομαι εγώ, έγραφε προεκλογικά τι πίνει η Κανέλη και δεν μας δίνει. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Αυτό που πίνει η Κανέλη είναι η αντίληψή της για τα πράγματα, η οποία δεν αλλάζει όπου φυσάει ο άνεμος. Διαφημίσεις.